Γεια σας κύριε Συντηχάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους τηλεθεατές. Μπορείτε να μου πείτε, την έχω ακούσει, αλλά να το ακούσουν και οι τηλεθεατές συμπυκνωμένα, την πρότασή σας, την αιτιολόγηση που δίνετε για τη βία στα γήπεδα, γιατί είναι ενδιαφέρουσα και θέλουμε να τη συζητήσουμε. Καταρχήν υπάρχει πια μια πολύ μεγάλη ειδοποιώς διαφορά το πώς αντιλαμβάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον αθλητισμό, την έννοια του αθλητισμού. Σίγουρα δεν είναι προϊόν, όπως ακούσαμε και προηγουμένως. Δεν είναι προϊόντα οι αθλητές. Το αντιλαμβανόμαστε ως ένα κοινωνικό αγαθό ή μάλλον ένα δικαίωμα του λαού συνολικά να αθλείται, να έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα οι οικογένειες, οι πατεράδες, οι μανάδες μαζί με τα παιδιά τους να πηγαίνουν στις κερκίδες και να παρακολουθούν ένα άθλημα και φυσικά να συμμετέχουν οι ίδιοι μέσα από αυτές τις αθλητικές διαδικασίες, εξού και το γεγονός ότι είμαστε υπέρ του μαζικού λαϊκού αθλητισμού. Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω τι λέτε. Ποιος εμποδίζει τους πατεράδες και τις μανάδες από το να συμμετέχουν και να αθλούνται? Δεν είναι δύο διακριτά πράγματα ο επαγγελματικός αθλητισμός και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός? Βεβαίως, βεβαίως. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Είναι εκείνος που αντιλαμβάνεται τον αθλητή ή αυτόν που παρακολουθεί ένα άθλημα ως εμπόρευμα, ως προϊόν, σε αντίθεση με αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για να είναι ξεκάθαρο, επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και τα δύο στην κοινωνία μας. Το ΚΚΕ λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει εμπορευματοποιημένος επαγγελματικός αθλητισμός. Βεβαίως, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι όσο δεν θίγονται οικονομικές και κοινωνικές αιτίες και κυρίως δεν καταργείται ο εμπορευματοποιημένος αθλητισμός, αυτός δηλαδή που δημιουργεί τους οπαδικούς στρατούς, το φαινόμενο θα διαιωνίζεται σε βάρος των υγιών φιλάθλων. Άρα μόνη λύση για την αντιμετώπιση. Μισό λεπτό, κύριε Συντηχάκη, για να μπορέσω να παρακολουθήσω και τη σκέψη. Τι προτείνετε δηλαδή, να καταργηθούν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες? Βεβαίως. Σημαίνει κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του αθλητισμού. Και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί τι θα απογίνουνε? Τι θα απογίνουν? Γιατί σημαίνει ότι η κατάργηση του επαγγελματικού αθλητισμού, του επαγγελματοποιημένου, σημαίνει ότι σταματάει να υπάρχει αθλητισμός? Όχι, όχι. Εγώ το διέκρινα σε ερασιτεχνικό και σε επαγγελματικό. Αλλά λέω, αυτοί όλοι που ασχολούνται με τον επαγγελματικό αθλητισμό, προπονητές, γυμναστές, αθλητές, ακούστε να σας πω. Τι θα απογίνουν? Θα σας πω. Όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως μέσα στη διάρκεια της πανδημίας, συζητούσαμε μέσα στη Βουλή και φέρανε σωριδών διάφορα νομοσχέδια για το Μητρό των Αθλητικών Σωματείων, για το πόσα τα χρόνια θα ισχύει η θητεία ενός Προέδρου ή του Διοικητικού Συμβουλίου, για το πώς θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα της οπαδικής βίας, αλλά χωρίς επί της ουσίας να αγγίζουμε την πραγματική έννοια και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για την οπαδική βία, και αφήναμε απ' έξω, δηλαδή ποτέ, εγώ τουλάχιστον από το 2015 που είμαι βουλευτής και είχα χειριστεί πολλές φορές τα αθλητικά νομοσχέδια εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ποτέ, μα ποτέ δεν συζητήσαμε για το πώς θα φτιάξουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία. Το πώς θα διαμορφώσουμε συνθήκες και προϋποθέσεις. Μισό λεπτό, γιατί μας βρίσκεται όλους σύμφωνους και ούτως ή άλλως συμβαίνει. Μην λέμε τώρα δηλαδή και πράγματα που δεν συμβαίνουν. Χρηματοδοτείται και μάλιστα όχι μόνο από το κρατικό κορδανά, και διάφορες εταιρείες χορηγούν χρήματα για να υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός και είναι και σε αρκετά υψηλό επίπεδο όλο αυτό. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Θέλω να επιμείνω όμως. Απλώς το λέω στην κουβέντα που κάνουμε, διότι είναι χιλιάδες τα ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν βάλει λουκέτο στην κυριολεξία, είναι σε διαρκή οικονομική ασφυξία. Κύριε Συντηχάκη, το κράτος έχει να δώσει χρήματα εδώ και κάτι χρόνια. Όχι, δεν δίνει, είναι ψίχουλα. Κύριε Συντηχάκη, επιτρέψτε μου. Τα ερασιτεχνικά σωματεία και χρηματοδοτούνται και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή έχει υπάρξει αντικείμενο έρευνας και δημοσιογραφικής, υπήρξαν δεκάδες σωματεία τα οποία κατακλέβαν το κράτος. Σωματεία με σφραγίδα, δηλαδή, τα οποία χρηματοδοτούνταν. Λοιπόν, δεν θέλω όμως. Αφήστε με να συντονίσω λίγο τη συζήτηση. Με μπερδεύετε, κύριε Συντηχάκη. Η χρηστή διαχείριση με τέτοιο πειθαρχία. Τρόπο. Ναι, αλλά αφήστε με να μιλήσω όμως. Αφήστε με να κατευθύνω εγώ τη συζήτηση.
Την κατευθύνετε εσείς, αλλά να με αφήνετε να ολοκληρώσω και να πω την άποψή μας. Κύριε Συντυχάκη, σας έχω αφήσει, μιλάτε, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Αλλά προσπαθώ να τη συντονίσω κάπως τη συζήτηση. Και θέλω να επιμείνω. Παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν σας φώναξα γι' αυτό άλλωστε. Σας φώναξα για τον επαγγελματικό αθλητισμό και γι' αυτό που έχετε δηλώσει. Το έφερα σε αντιδιαστολή. Ωραία, στο ερώτημα ας το κλείσουμε που εκεί και ας πάμε ότι στο... πού θα βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι εάν σταματήσει ο επαγγελματικός αθλητισμός. Και σας λέω ότι το να καταργηθεί. Ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν σημαίνει ότι σταματάει ο αθλητισμός, δεν σημαίνει ότι σταματάνε τα κρατικά. Είναι προφανή αυτά που μου λέτε όμως. Το έχω διακρίνει πριν το πείτε. Προφανή, αλλά απαντάω στο ερώτημα το οποίο θέσατε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα. Απάντηση. Λέω ότι καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν τόλμησε να κόψει το νήμα που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό. Ωραία, και τους οπαδικούς στρατούς. Κατά τη γνώμη σας, μπορείτε να μου πείτε πρακτικά πώς γίνεται αυτό. Πολλά νομοθετήματα που ήρθαν διαχρονικά, διεθνείς, ευρωπαϊκές συμβάσεις, δεν μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αυτό το, ναι, το ζήτημα. Ναι, εσείς πώς προτείνετε να το κάνουμε, σας ρωτάω. Να κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Να κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Πρακτικά, κύριε Συντυχάκη μου, πώς να το κάνουμε. Των επαγγελματικών, να κοπεί ο ομφάλιος λόρος του επαγγελματικού αθλητισμού, της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με αυτό που λέμε οπαδική βία. Μάλιστα. Ξέρετε, η οπαδική βία δεν γεννιέται από μόνη της. Γι' αυτό λέμε ότι οι λεγόμενοι οπαδικοί στρατοί, επίσημοι ή ανεπίσημοι, δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή, κανείς δεν γεννιέται καταρχήν βίαιος και κανείς δεν γεννιέται να μπει σε ένα οπαδικό στρατό. Αυτονόητες. Είναι τόσο αυτονόητο αυτά που λέτε. Όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, διότι η κυβέρνηση παρουσιάζει μέτρα με αφορμή τη δολοφονική επίθεση του Ρέντι από καθοδηγούμενες ομάδες οργανωμένων οπαδών. Που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά αντιθέτως, επιτρέψτε μου, κουκουλώνουν την κατάσταση. Ωραία, και την κουκουλώνουν. Διότι ζήσαμε ιδιώνυμα, τα θυμάστε, ζήσαμε ιδιώνυμα το 2006. Μόλις φτιάξανε τα ιδιώνυμα. Ήταν η μόνη χρόνο που μετά. Είχαμε πάρα πολλά οπαδικά επεισόδια. Όχι, κάνετε λάθος. Το 2007 είχαμε ραντεβού θανάτου οπαδών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Λαβρίου. Και είχαμε τον Μιχάλη Φιλόπουλο. Είχε μόλις καταργηθεί από ό,τι κατάλαβα. Πάμε στο 2015. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κοντονή. Που υποτίθεται ότι αυστηροποίησε τους ελέγχους, τους δέσμους των οπαδών και στη λειτουργία τους. Θεσπίστηκε το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η κάρτα φιλάθλου. Και μετά από κάποια χρόνια είχαμε στον τελικό κυπέλου στο Βόλο μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πολλούς οπαδούς μαχαιρωμένους, τραυματισμένους και από θαύμα δεν θρυνήσαμε. Δεν μου δώσατε, μου δίνετε διάφορες απαντήσεις. Όχι, σας λέω το πολύ απάντηση απλό πράγμα. Ή θα κοπεί ο ομφάλιος λόρος. Σας έχω ρωτήσει πάνω από 10 φορές πώς, αλλά δεν μου λέτε. Είναι ζητήματα πολιτικής απόφασης και μπορώ να σας πω, θα το πάω και πιο πέρα, σε ένα σύστημα που πραγματικά υπηρετεί αυτό που λέμε την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό Μάλιστα. πιθανά και εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Ωραία. Αυτό. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης. Ο αθλητισμός λοιπόν δεν είναι εμπόρευμα σε πάγκο, ούτε οι άνθρωποι αναλώσιμα αντικείμενα. Δεν είμαι ο αθλητισμός είναι πνευματική, σωματική διαπαιδαγώγηση και μοχλός ομαλής κοινωνικοποίησης των νέων. Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, ας διαλύσουν τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Μάλλον συγχαίρετε. Να διαλύσουν τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ. Κύριε Συντυχάκη, δεν έχετε αφήσει να πάρω ανάσα. Δηλαδή, πραγματικά, ναι, δηλαδή, αυτό που σας λέω κατάπαυστα, δεν γίνεται κατανοητό. Λέω. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ. Έχει καταγραφεί η άποψή σας. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ ούτε εγώ. Είναι δύο διακριτά πράγματα και εσείς επιμένετε. Άλλο θέμα, εσείς μπορεί να μην συμφωνείτε. Εσείς συνεχίζετε να είστε σίγουρος ότι η άποψη του ΚΚΕ. Δεν γίνεται έτσι να κάνουμε κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Συντυχάκη. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Να είστε καλά.